Περί γλώσσης ο λόγος. Ψήθυρον και δίγλωσσον καταράσαστε. Πολλούς γαρ ειρηνεύοντας απόλεσαν. Δηλαδή ο ψήθυρος, ο άνθρωπος που ψιθυρίζει, και ο δίγλωσσος. Να σας το αποδώσω. Καταραστείτε των δόλιων ψιθυριστήν και των διπρόσωπων άνθρωπων, γιατί κάτι τέτοιοι κατέστρεψαν πολλούς ειρηνικούς ανθρώπους. Βαρύς ο λόγος, αυτό το καταράσαστε. Βαρύς ο λόγος. Ο Χριστός μας είπε ευλογείτε και μη καταράστε. Δεν είναι τίποτε άλλο, αγαπητοί, με αυτό το καταράστε. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η θέση καταρώμε, καταργέμε. Υπήρχε αυτή η θέση. Ναι, έχει ευρύτερον χαρακτήρα, όπως κατηράστη λέγει των θεών. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι αυτό. Δηλαδή ευλασφήμισε. Το καταράστε έχει μια ευρύτερη σημασία, που θα πει να απομακρύνετε τον άνθρωπο αυτόν, ως να είναι κατάρα, ως να είναι λεπρός. Τον λεπρόν τον απομακρύνουμε. Θυμηθείτε, ο νόμος το έλεγε αυτό, ότι οι λεπροί δεν έπρεπε να ζουν στο σπίτι τους, ούτε καν στην πόλη τους. Έπρεπε να είναι απομακρυσμένοι, στην ερημιά. Θυμηθείτε λοιπόν, αγαπητοί μου, την αδελφή του Μωυσέως, την Μαριάμ, που επέτρεψε ο Θεός να λεπρωθεί, επειδή είχε κατηγορήσει τον αδελφό της, την ξέρετε αυτήν την ιστορία ίσως, και τότε έπρεπε να βγει από το στρατόπεδο, από την παρεμβολή. Και με τις παρακλήσεις του Μωυσέως και του Άρων περιορίστηκε το να βγει έξω στην έρημο μόνο 8 μέρες, αλλά έπρεπε να βγει. Ο λεπρός δεν μπορούσε να μένει μαζί με τους υγιείς. Έτσι και εδώ, θυμηθείτε ακόμη δε συγγνώμη, στην Καινή Διαθήκη τώρα, που ο Κύριος συνήντησε στο δρόμο, δηλαδή σε μια εξοχή, όπως περνούσαν από τη μια πόλη στην άλλη, συνήντησε εκείνους τους 10 λεπρούς. Έμεναν έξω από κατοικημένες περιοχές. Έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος, ο οποίος είναι και αποκαλείται, θα το δούμε, ψήθυρος και δίγλωσσος. Ψήθυρος και δίγλωσσος. Βαρύς λοιπόν ο λόγος, ναι, αλλά θέλει να τονιστεί εδώ, εάν είναι βαρύ το θέμα να καταραστεί κανείς, πόσο φοβεροί άνθρωποι είναι οι δόλοι ψιθυριστές και οι συκοφάντες και οι διπρόσωποι άνθρωποι, πόσο επικίνδυνοι άνθρωποι είναι. Αυτό θέλει να πει. Δηλαδή ότι πρέπει να απομακρύνονται. Αντιλήφθης ότι έχεις να κάνεις με διπρόσωπο συκοφάντη, που να είναι τυχόν στο περιβάλλον σου και τα λοιπά. Απομάκρυνε τον τάχιστα. Μη τον κρατάς. Δείξε του με κάθε τρόπο ότι είναι επικίνδυνος άνθρωπος. Ότι δεν πρέπει να είναι στο περιβάλλον σου. Πώς θα το κάνεις, όχι αγενός, αλλά ευγενός, εν δι' αυτή περιπτώση. Δεν θα έχεις κουβέντες πολλές, μια καλημέρα, ξέρω εγώ, όχι περισσότερα. Οπότε κάπου αυτός θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι επιθυμητός στο δικό σου περιβάλλον. Πρόσεξε, αδελφέ, γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος θα σε καταστρέψει και θα σου αφαιρέσει και την ειρήνη με τα μπερδέματα τα οποία θα σου κάνει. Εδώ βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται η λέξη ψήθυρος. Το ίδιο βιβλίο γράφει, για να καταλάβουμε τη λέξη ψήθυρος, είναι στο 5ο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου της Σοφίας Σιράχ, μη κληθείς ψήθυρος. Μη σε πουν ότι είσαι ψήθυρος, δηλαδή ψιθυριστής. Τώρα, ποιος είναι ο ψιθυριστής? Εκείνος που πίσω από την πλάτη σου λέει εναντίον σου. Μπροστά σε επαινεί, σε κολακεύει, σε ανεβάζει μέχρι τον 3ο ουρανό. Αχ, πάτερ Αθανάση, τι σπουδαίος που είσαι. Και όταν γυρίσω εγώ την πλάτη μου, αυτός με κατηγορεί, με συκοφαντεί, με βρίζει.
Δεν νομίζω κανείς να έμεινε ποτέ χωρίς να τον πλησίασε κάποιος κόλακας, ο οποίος βέβαια είναι ψιθυριστής με τον τρόπο που σας εξήγησα. Και τούτο διότι πρέπει να απομακρυνθεί, όπως λέγει το ίδιο βιβλίο Σοφία Σιράχης στο 21ο κεφάλαιο, μολύνει την εαυτού ψυχήν ο ψιθυρίζων και εν παρικήσει μη συθίσεται. Διότι λέγει ο ψιθυριστής μολύνει την ψυχή του. Δηλαδή χαλασμένος άνθρωπος. Χαλασμένος. Βέβαια δεν μπορεί να μην είναι χαλασμένος ένας τέτοιος άνθρωπος όταν την ίδια στιγμή που σε επαινεί μετά σε συκοφαντεί. Αλλά προσέξτε κάτι, και αν παρικήσει μη συθίσεται. Εκεί που κατοικεί, στο σπίτι, στη γειτονιά, όπου είναι, θα τον μισήσουν οι άνθρωποι. Οπότε αυτό μισηθήσεται, εμπαρικήσει μισηθήσεται, δεν εκφράζει τίποτε άλλο από αυτό που σας είπα, να τον απομακρύνουμε έναν τέτοιον άνθρωπο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι διάβολοι. Με την κυρία σημασία του επιθέτου διάβολος. Εκείνος ο οποίος διαβάλλει, δημιουργεί προβλήματα, είναι όργανο του διαβόλου που καταστρέφουν τους ανθρώπους και χαίρονται να βλέπουν να καταστρέφονται οι άνθρωποι. Όπως και ο διάβολος χαίρεται να βλέπει τον άνθρωπο να πέφτει, να καταστρέφεται, να βγαίνει από τον παράδεισο, να χάνει τη βασιλεία του Θεού. Χαίρεται ο διάβολος. Ο λεγόμενος μισόκαλος, μισεί το καλόν, μισεί το ωραίο. Δεν αντέχει, και αυτοί οι άνθρωποι δεν αντέχουν να βλέπουν την ευτυχία εις τον άλλον άνθρωπο. Μα ομορφιά είναι, μα υγεία είναι, μα γνώσεις, γράμματα είναι, μα σοφία δηλαδή, μα ακόμη αρετή είναι. Δεν αντέχουν. Θέλουν αυτό να το καταστρέψουν. Είναι φίδια όντως που δαγκώνουν στα κρυφά χωρίς να αποκαλύπτονται. Είναι τόσο φοβερές γλώσσες οι άνθρωποι αυτοί που αναφέρει ο ευθύς ο επόμενος στίχος το εξής, ο 14ος. Γλώσσα τρίτη πολλούς εσάλευσε και διέστησεν αυτούς από έθνους εις έθνος και πόλεις οχυράς καθήλεν και οικίας μεγιστάνων κατέστρεψε. Η απόδοση. Γλώσσα δηλητηριώδης και συκοφαντική πολλούς αναστάτωσε. Η γλώσσα τους τους εξόρισε τους ιδίους από το έθνος των σε άλλο έθνος. Εγκρέμισε πόλεις οχυρές. Κατέστρεψε σπιτικά αρχόντων. Σπήλωσε, δηλαδή έδωσε σπήλους, λεκέδες, κατηγορίες, σκοφαντίες. Γιατί λέγεται τρίτη γλώσσα? Ξαναδιαβάζω τις πρώτες τρεις λέξεις. Γλώσσα τρίτη πολλούς εσάλευσαν. Ποια είναι αυτή η τρίτη γλώσσα? Αγαπητοί μου, είναι η τρίτη γλώσσα εκείνη που δεν είναι ειλικρινής ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Μεταξύ δύο ανθρώπων να υπάρχει ειλικρίνεια. Μπαίνει η τρίτη γλώσσα, εμφυλοχωρεί δηλαδή ο τρίτος άνθρωπος που καταστρέφει τους δύο πρώτους. Είναι ωραία έκφραση σε αυτή εδώ της Αγίας Γραφής, και για να το καταλάβουμε τι θα πει τρίτος άνθρωπος. Όπως είναι ο τρίτος άνθρωπος στο γάμο. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο τρίτος άνθρωπος στον γάμο? Ο σύζυγος και η σύζυγος έχουν ειρήνη, έχουν αγάπη. Μπαίνει ο τρίτος άνθρωπος και δημιουργεί προβλήματα και φτάνει μέχρι την ηχεία. Αυτός είναι ο τρίτος άνθρωπος. Είναι η σφήνα που μπαίνει ανάμεσα στο ζεύγος. Έτσι λοιπόν και εδώ αναφέρεται στην περίπτωση της ειρήνης δύο ανθρώπων, φίλων, συζύγων, ξέρω εγώ, αναφέρεται ο τρίτος άνθρωπος που μπαίνει για να καταστρέψει. Και η τρίτη αυτή γλώσσα, λέγει ο ιερός συντάκτης, εσάλευσεν πολλούς.
μετεκίνησε πολλούς, εσάλευσε πολλούς. Είναι ο πικρός ανακατοσούρας άνθρωπος. Στάζει δηλητήριο ο άνθρωπος αυτός, αλλά και η ίδια του η γλώσσα, γιατί μην νομίσετε ότι δεν θα πληρώνει και τα επίχειρα της κακίας του, τελικά τον απομακρύνει από τη συντροφιά, από τη γειτονιά. Τον απομονώνουν οι άνθρωποι, τον ξέρουν ποιος είναι, ακόμη και από την ίδια του την πατρίδα. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί κανείς να μείνει ούτε στην πατρίδα του, να αλλάξει χωριό, να αλλάξει πόλη ή να βγει από το σύνορο της πατρίδας του, γιατί πια έγινε φανερός και δεν μπορεί πλέον να μείνει. Δεν περνάει, με άλλα λόγια, η μπογιά του. Έτσι αναγκάζονται οι άνθρωποι αυτοί να απομακρυνθούν, γιατί κανείς δεν τους αγαπά. Η προδοτική τους γλώσσα έφτασε να γκρεμίσει, όπως λέγει εδώ το Ιερό Κείμενο, και οχυρές πόλεις. Αν έπρεπε να αναφερθεί σε παραδείγματα, ιδίως από την Αγία Γραφή, θα το δικαιολογούσε αυτό. Η γλώσσα του ακόμη να γκρεμίσει και οχυρές πόλεις, αλλά και σπιτικά σπουδαίων ανθρώπων καταστρέφει η γλώσσα τους. Βλέπετε πόσο επικίνδυνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 15ο. Γλώσσα τρίτη, γυναίκας Ανδρίας εξέβαλε και εστέρισε αυτάς τον οίκο των πόνων αυτών. Δηλαδή, η τρίτη γλώσσα, εξηγήσαμε τώρα ποια είναι αυτή η τρίτη γλώσσα, και συκοφαντική, έδιωξε δραστήριες και τίμιες συζύγους από το σπίτι τους και τις εστέρισε από τους καρπούς των μόχθων τους. Πω. Βλέπετε εδώ πάλι η τρίτη γλώσσα, η συκοφαντική, η μοχθηρά, έρχεται τώρα να καταστρέψει σπιτικά και προπαντός την τιμία και εργατική σύζυγο, όταν βάζει μπισμπίλια, ότι στέλνει ανώνυμα γράμματα, τηλεφωνήματα αγνώστων, ότι ξέρεις η γυναίκα σου σε απατάει, ξέρεις ο άνδρας σου σε απατάει. Πολλές φορές, να πάρω τη δεύτερη περίπτωση, έρχονται και μου λένε, λαβαίνω τηλεφωνήματα, να μου λέει η σύζυγος, ότι ο άνδρας μου με απατά. Τι να κάνω? Καταρχάς υπελόγησες ότι μπορεί να είναι μια φρικτή συκοφαντία αυτό, και να σε απατούσε ακόμα, και μόνο γιατί σε βάζει σε αυτήν την ανησυχία, δεν είναι μικρό πράγμα. Ύστερα σας δίνω τη μαρτυρία, αγαπητοί μου, πολλοί απάτησαν τη γυναίκα τους, ξαναγύρισαν. Πολλοί απάτησαν τον άνδρα τους, ξαναγύρισαν. Μετενόησαν και ξαναγύρισαν. Τι θα πρέπει δηλαδή εγώ, αν είδα τον κύριο Τάδε με μια άλλη γυναίκα σε ύποπτο μέρος, θα πάω αμέσως να προσφέρω τις καλές μου εντός εισαγωγικών υπηρεσίες, να πω ξέρεις ο άνδρας σου σε απατά? Ή το αντίστροφο? Τίποτε, δεν θα πω τίποτε. Απλούστατα. Ολίσθημα ήταν. Θα επανέλθει ο άνθρωπος αυτός. Τελείωσε, αυτό είναι όλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι υπηρεσίες προσφέρουν εκείνοι οι οποίοι τρέχουν, και πολύ παραπάνω όταν τα φαντάζονται αυτά. Να μην έχουν δει με τα μάτια τους, αν κληθούν σε δικαστήριο, να δυνατούν να πάρουν όρκον. Το παρακάτω το φαντάζονται. Ναι, μόνο αυτό είναι όλο. Λοιπόν, είναι πράγματι εξοργιστικό όταν ειδοποιηθεί ο σύζυγος ότι η γυναίκα του νοικοκυρά, τιμία, μέσα στο βασίλειό της, στο σπίτι της, στον κόπο της, να έρθει τώρα το άλλο πρόσωπο απ' έξω να συκοφαντήσει και να πει αυτό που θα πει. Γι' αυτό λέγει τέτοιους ανθρώπους να τους καταράστε, να τους απομακρύνετε. Είναι εκείνοι που διαβάλλουν τους γάμους των άλλων. Ο φθόνος των στάζει δηλητήριο. Οι οικογένειες που αισθάνονται να τους πλησιάζουν τέτοιοι τύποι, χωρίς καθυστέρηση να τους απομακρύνουν. Το είπαμε και πιο πάνω, το λέμε και εδώ σε αυτό το σημείο, γιατί σε πολλά σημεία τα χωρία μοιάζουν.
να απομακρυνθούν τέτοιοι τύποι. Όταν η γυναίκα σου σου πει, αδελφέ, δεν θέλω αυτός ο άνθρωπος να ξανάρθει σπίτι μας, κάτι ξέρει. Δεν χαλός ο κόσμος. Δεν θα τον πάτε να τον γκρεμίσετε από τον ταΐγετο, ούτε να τον σκοτώσετε. Σου είπε δεν θέλω να ξανάρθει αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει να υπάρχει μια προϊστορία η οποία να είναι επικίνδυνη. Η σύζυγη, ακούσατε το. Και το αντίστροφο. Όταν θα σου πει ο άνδρας σου, δεν μ' αρέσει αυτή η γυναίκα που έρχεται εδώ μες στο σπίτι μας. Μα είναι φιλενάδα μου. Να μην είναι φιλενάδα σου. Για να στο λέει κάτι ξέρει. Ύστερα είναι εντεταλμένος να σε προσέξει. Διότι αν ο Αδάμε φύλαγε την Εύα, δεν θα συνέβαινε ό,τι συνέβη. Είναι και άνδρες και γυναίκες εκείνοι οι οποίοι παίζουν αυτό τον κακό ρόλο. Προπαντός όμως γυναίκες. Προπαντός γυναίκες. Προκαλούν τα διαζύγια. Τα διαζύγια για τα οποία ο Θεός είπε «Ους ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτω». Ο Θεός τους συνέζευξεν, ο Θεός τους σύνωσε. Έρχεσε τώρα εσύ να τους χωρίσεις, εσύ ποιος είσαι. Είναι, αγαπητοί μου, φρικτή αμαρτία αν κανείς συντελέσει στο χωρισμό δύο ανθρώπων. Και για να μην νομίσετε ότι τα λέω έτσι και μόνος μου το ερμηνεύω, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στο Πηδάλιον είναι αυτό που θα σας πω, μπορεί να σου έδωσε ο Κύριος το δικαίωμα να χωρίσεις όταν υπάρχει μοιχεία. Σου έδωσε το δικαίωμα, δεν σου επιβάλλει να χωρίσεις. Θα το ξαναπώ. Σου έδωσε το δικαίωμα, αλλά δεν σου το επιβάλλει να χωρίσεις. Όταν κάποτε για λόγους συναισθηματικούς, εγώ, δεν μπορείς να αντέξεις. Δεν ανέχεσαι. Δεν μπορείς. Πήγαινε, πάρε το διαζύγιό σου, εάν δεν ανέχεσαι. Λέει τώρα ως δικαίωμα, λέει τώρα ο Άγιος Νικόδημος ερμηνεύοντας, ότι καλό θα είναι να μην χωρίσεις. Να ανεχθείς την γυναίκα σου, να πάρω αυτό το σχήμα. Διότι με τον τρόπο αυτόν κάποια στιγμή μπορεί να μετανοήσει και να επανέλθει και να σταματήσει από την αμαρτία. Λέγει ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ανεχθείς με κάποιο τρόπο. Φερρυπίν, για καιρό πήγαινε στη μάνα σου. Παράδειγμα το λέω. Εγώ το λέω αυτό. Αλλά δεν θα χωρίσεις έως ότου τα πράγματα συνέλθουν. Διότι ένα διαζύγιο είναι πολύ χειρότερο στα αποτελέσματά του, πολύ δε παραπάνω αν υπάρχουν και παιδιά, από του να έπαιρνες, από του να υπέμενες και τα πράγματα να μπαλωθούν. Ένα διαζύγιο είναι πολύ χειρότερο. Ας το προσέξουμε αυτό. Μα είμαι προσβεβλημένος. Ναι, άνθρωπέ μου, λιγάκι υπομονή κάνε. Κάτι θα γίνει. Ο Θεός βοηθός. Αυτό λέει ο Άγιος Νικόδημος. Είναι μάλιστα σε υποσημείωση κάτω από ένα σχετικό κανόνα που αναφέρεται εκεί. Τέτοια πρόσωπα μπορεί που να δημιουργήσουν ίσως και διαζύγιον να είναι ο πατέρας, μην σας κάνει εντύπωση, η μητέρα, ο πεθερός, η πεθερά, ο συγγενής, ο γείτονας, ο φίλος, και όλοι αυτοί εν ονόματι ότι σε αγαπούν. Μην ακούσετε. Προσέξατε το. Αυτά λέει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή.